τέτοια διάβασε απάνω της Βαγγελία. Διάβασε επάνω της Βαγγέλια. Και τέτοια διάβασε επάνω της Βαγγέλια. Απάνω στην αλήθεια μου ακόμα και τον θάνατο τον δέχομαι, τον δέχομαι. Απάνω στην αλήθεια μου ακόμα και τον θάνατο. Τόσες φορές τον θάνατο εζήγωσα, αδελφοί μου, μα δεν με πήρε. Για τούτο τον θάνατο καταφρόνω, τον θάνατο καταφρόνω, τον θάνατο καταφρόνω. Και πάνω στην αλήθεια μου πεθαίνω. Η πατρίς της γεννήσεώς μου είναι από το Λιδωρίκι, χωριό του ονομαζόμενο Ναβορίτη. Τρεις ώρες είναι μακριά το άλλο το χωριό, πέντε καλύβια. Η γονέγη μου πολύ φτωχή, και η φτώχεια αυτήν ήρθε από την αρπαγή των ντόπιων Τούρκων και των Αρβανίτων του Αλί Πασά. Κι όταν ήμουν ακόμα εις την κοιλιά της μητρός μου, μιαν ημέρα πήγε δια ξύλα εις των Λόγκων. Φορτώνοντας τα ξύλα στον ώμο της, φορτωμένη εις των δρόμων, εις την ερημιά, την έπιασαν οι πόνοι και γέννησε εμένα. Μόνη της η καημένη και αποσταμένη, εκιντίνεψε και αυτήν η τότε και εγώ. Ξελεχώνεψε μόνη της και συγυρίστη. Φορτώθη ολίγα ξύλα και έβαλε και χόρτα απάνω εις τα ξύλα και από πάνω εμένα, και πήγε εις το χωριόν. Σε κάμποσον καιρόν έγιναν τρία φωνικά εις το σπίτι μας και χάθη και ο πατέρας μου. Οι Τούρκοι του Αλί Πασά θέλαν να μας κλαβώσουνε. Τότε διανυκτός, όλη η φαμελιά και όλο μας το σόι σηκώθηκαν και έφυγαν και ή θα παγαίνουν εις τη Λιβαδιά.
να ζήσουν εκεί. Θα πέρναγαν από ένα γιοφύρι του Λιδωρικιού ονομαζόμενον Στενό. Δεν πέρναγε από άλλο μέρος το ποτάμι. Εκεί φύλαγαν οι Τούρκοι να περάσουν, να τους πιάσουνε. Και 18 ημέρες γκυζερούσαν εις τα δάση όλοι και τρώγαν αγριοβέλανα και εγώ βίζαινα και τρώγα αυτό το γάλα. Μη υποφέρνοντας πλέον την πείνα, αποφάσισαν να περάσουν από το γιοφύρι και ως βρέφος εγώ μικρό να μην κλάψω και χαθούνε όλοι, αποφάσισαν και με πέταξαν εις το δάσος, εις τον κόκκινον ονομαζόμενον και προχώρεσαν δια το γιοφύρι. Τότε μετανογάει η μητέρα μου και τους λέγει «Η αμαρτία του βρέφου θα μας χάσει». Τους είπε «Περνάτε εσείς και σύρτε εις το τάδε μέρος και σταθείτε. Το παίρνω κι αν έχω τύχει και δεν κλάψει, διαβαίνομαι. Η μητέρα μου και ο Θεός μας έσωσε». Έγινα ως 14 χρονών και πήγα εις έναν πατριώτη μου εις Δεσφίνα. Στάθηκα με εκείνον μιαν ημέρα. Ήταν γιορτή και παγύρι τα Γιαννιού. Μόδωσε τον τουφέκι του να το βαστώ. Εγώ θέλησα να το ρίξω. Ετζακίστη. Τότε με πιάσε σε όλον τον κόσμο ομπρός και με πέθανε εις το ξύλο. Δε με έβλαβε το ξύλο τόσο, περισσότερον η ντροπή του κόσμου. Τότε όλοι τρώγαν και πίναν και εγώ έκλαιγα. Αυτό το παράπονον δεν ήβρα άλλον κριτή να το υπό να με δικιώσει. Έκρινα εύλογο να προστρέξω εις τον Αηγιάννη, ότι εις το σπίτι του μόγινε αυτήν η ζημιά και η ατιμία. Μπαίνω τη νύχτα μέσα εις την εκκλησιά του και κλείω την πόρτα και αρχινώ τα κλάματα με μεγάλες φωνές και μετάνοιες. Τι είναι αυτό που έγινε σε μέναν, γομάρι είμαι να με δέρνουν. Και τον περικαλώ να μου δώσει άρματα καλά και ασημένια και 15 πουγιά χρήματα κι εγώ θα του φτιάσω ένα μεγάλο καντήλι ασημένιον. Με τις πολλές φωνές κάμαμεν τις συμφωνίες με τον Άγιον. Διψούν οι κάμποι για νερό και τα βουνά για χιόνια. Διψούν οι κάμποι για νερό και τα βουνά για χιόνια. Διψούνε και για λευτεριά οι σκλάβοι πόσα χρόνια. Οι σκλάβοι τόσα χρόνια. Ξύπνα καημένε μουραγιά, ξύπνα να δεις τη λευτεριά. Ξύπνα καημένε μουραγιά, ξύπνα να δεις τη λευτεριά. Ξυπνώ με μιαν ελπίδα να δω κι εγώ μια μέρα φως, ελεύθερη πατρίδα. Να δω κι εγώ μια μέρα φως, ελεύθερη πατρίδα. Ξύπνα καημένε μουράγια,
καημένε μου ραγιά, για σήκω το κεφάλι. Τη δόξα που είχες μια φορά, απόκτησε την πάλι. Τη δόξα που είχες μια φορά, απόκτησε την πάλι. Ξύπνα καημένε μου ραγιά, ξύπνα να δεις τη λευτεριά. Ξύπνα καημένε μου ραγιά, ξύπνα να δεις τη λευτεριά. Όταν σηκώσαμεν τη σημαία αναντίον της θυραγνίας, ξέραμεν ότι είναι πολύ αυτήνοι και μαθητικοί και έχουν και κανόνια και όλα τα μέσα. Εμείς σαπούλα είμαστε αδύνατοι. Άναψε ο πόλεμος από παντού. Τα πολεμοφόδια σώθηκαν. Με τα ραβδιά δεν πολεμούν. Πολεμούν με τουφέκια. Εμείς έχουμε ένα ραβδιά. Ξύλα. Τρομάξαμεν να πάρομεν ολίγα ντουφέκια από τους Τούρκους να πολεμήσουμεν. Εμείς, οι ξυπόλοιτοι και οι γυμνοί. Τότε κάπνισαν τα μάτια μου και στράγγιξε και το αίμα μου όλο. Ίσασα τις πιστιόλες μου, το γιαταγάνι μου. Έκαμα την προσευχή μου. Είπα και του παιδιού, μου φέρε κάμπος ωρακή κήπια να βγατήσει το σπίρτο και να βγω με το γιαταγάνι έξω. Και τους δίνομεν ένα χαλασμόν και αφήνουν και κούλιες και περιβόλι. Λέγω εις τους αναγνώστες μου, οι 300 αυτοί δεν ήταν άνθρωποι, ήταν αητοί στα ποδάρια και λιοντάρια εις την καρδιά. Στη θέση όπου επέθανες εσύ, Λεωνίδα, με τους 300 σου, πέθαναν κι αυτοί, δια τη θρησκεία και πατρίδα. Ότι η τυραγνία των Τούρκων δεν υποφέρνονταν πλέον, και δι' αυτήν την τυραγνία, όπου δεν ορίζαμεν ούτε βιόν, ούτε τιμή, ούτε ζωή, αποφασίσαμε να σηκώσομεν άρματα αναντίον αυτής της τυραγνίας. Είτε θάνατος, είτε λευτεριά. Ο πόλεμος είναι η τύχη μας. Ο πόλεμος είναι η τύχη μας.
μάθαν οι Αθηναίοι ότι έρχεται ο Κιτάγιας, με ζήτησαν εις τον Φαβιέ, ότι ήμουν στην οδηγία του. Και με διόρισαν μ' άλλους δύο Αθηναίους. Και πολεμούσαμε νύχτα και ημέρα, 34 ημέρες. Ο Κιτάγιας χάλαγε τα τείχη με τα κανόνια και εμείς φτιάναμεν. Και καταφανιστήκαμεν εις τον σκοτωμόν και πληγωμόν. Μια να βγει, μιαν ώρα να φέξει, αφού γκρέμισε σε πολλά μέρη της πόλεως τα τείχη και δεν μας άφηναν τα κανόνια τα ακατάπαυστα να τα μερεμετήσουμεν, τότε μπήκαν οι Τούρκοι. Τους μέθησε πρώτα με ρούμι και μπήκαν από τρεις μεριές. Και ανακατωμένοι με αυτούς πήγαμεν πολεμώντας εις το κάστρον. Εις τα μπροστινά τείχη τα μακρύτερα, όπου είναι πρόσωπον των Πατησίων, φυλάγαμεν οι Αθηναίοι με ανθρώπους του Γκούρα και χωριάτες, από τις κολόνες, τον Αγιώργη, ως το ριζό του κάστρου. Τέσσερες αδρασκελιές μακριά και λιγότερον ήταν τα χαρακώματα των Τούρκων. Ότι σε εκείνο το μέρος είναι και τα στόματα των λαγουμιών τους και τα δικά μας. Και αφανιστήκαν οι άνθρωποι από τα κανόνια και μπόμπες. Γιώμωσε τάφους απάνω το κάστρο και τους χώναμεν στον Σερπεντζέ. Θέλει πόλεμο, βροντά βαρύντα ούλη. Η μέρα θέλει πόλεμο, βροντά βαρύντα ούλη. Κι η νύχτα ύπνο του λαγού στο βράχο καραούλη. Κι η νύχτα ύπνο του λαγού στο βράχο καραούλη. Κρατήσαμε το Σερπεντζέ με δόντια και με νύχια, για τούτα τα προγονικά λευκά μαρμαρολίθια, για τούτα τα προγονικά λευκά μαρμαρολίθια. Στραγγίξαμε το αίμα μας στη μεσιανή καμάρα. Στραγγίξαμε το αίμα μας στη μεσιανή καμάρα. Και κάπνισαν τα μάτια μας της μάχης στην Αντάρα. Και κάπνισαν τα μάτια μας της μάχης στην Αντάρα. Κρατήσαμε το Σερπεντζέ με δόντια και με νύχια, για τούτα τα προγονικά λευκά μαρμαρολίθια, για τούτα τα προγονικά λευκά μαρμαρολίθια. Τα γη και σκέπη μας εκεί, η μαραθωνομάχη. Τα γη και σκέπη μας εκεί, η μαραθωνομάχη. Για να μην νιώθουμε ποτέ πως είμαστε μονάχοι. Για να μην νιώθουμε ποτέ πως είμαστε μονάχοι. Εβάσταξε στην άμυνα με δόντια και με νύχια, για τούτα τα προγονικά λευκά μαρμαρολίθια, για τούτα τα προγονικά λευκά μαρμαρολίθια. Τότε έκατζε ο Γκούρας και οι άλλοι και φάγαμεν ψωμί. Τραγουδήσαμεν και εγλεντήσαμεν. Με περικάλεσε ο Γκούρας και ο Παπακώστας να τραγουδήσω, ότι είχαμεν τόσο καιρόν όπου δεν είχαμε τραγουδήσει.
όπου μας έβαλαν οι ιδιωτελείς και γκυχτήκαμε δια να κάνουν τους κακούς τους σκοπούς. Τραγουδούσα καλά. Τότε λέγω ένα τραγούδι. Ο ήλιος εβασίλεψε, Ελληνά μου. Βασίλεψε. Και το φεγγάρι εχάθη. Ο μαύρος ο γκούρας αναστέναξε και μου λέγει. Αδελφέ Μακρυγιάννη, σε καλό να το κάνει ο Θεός. Άλλη φορά δεν τραγούδησες τόσο παραπονεμένα. Αυτό το τραγούδι. Σε καλό να μας βγει. Είχα κέφι, του είπα, όπου δεν τραγουδήσαμε τόσον καιρόν, ότι εις τα ορδιά πάντοτες γλεντούσαμε. Βασίλεψε και το φεγγάρι εχάθη, Ελληνά μου. Ελληνά μου. Κι ο καθαρός αυγέρινος που πάει κοντά στην πουλιά, Ελληνά μου. Τέσσερα κουβέντιαζαν και κρύφο κουβεντιάζουν. Γυρίζει ο ήλιος και τους λέει, γυρίζει και τους κραίνει. Εψέσω που βασίλεψα πίσω από μια ραχούλα. Άξα γυναίκια κλάματα κι αντρών τα μυρολόγια. Άξα γυναίκια κλάματα κι αντρών τα μυρολόγια. Γι' αυτά χαρίζεις γενικώς όλους τους Έλληνες ότι θυσιάστηκαν δια σένα για να σ' αναστήσουν, να ξαναυπωθείς λεύτερη πατρίδα, όπου ήσουν χαμένη και σβησμένη από τον κατάλογο των εθνών, να θυμάσαι και να λαμπρύνεις εκείνους όπου θυσιάστηκαν εις την Αλαμάνα και εις τις θέσεις των Θερμοπύλων, και εκείνους όπου αποφασίστηκαν και κλείστηκαν σε μια μαντρούλα με πλήθες εις το χάνι της Γραβιάς, πολεμώντας σαν λιοντάρια,
πόσοι σκοτώθηκαν εις του Άργους στον κάμπο, εις το Μανιάκι και στα Νάπλη. Πόσοι σκοτώθηκαν εις τη Μεσσηνία και ύστερα εις την Τριπολιτσά, εις τα χωριά όπου χάθηκε και ο Πάνος Κολοκοτρώνης. Σε ολίγες ημέρες ήρθε του Πετρόμπεγη ο αδερφός ο Γκατζής και μου λέγει «Ήμουν εις τον Νιόκαστρον και ο Μπραήμης μας στένεψε πολύ
και γυρεύουν να μας πάρουν και τον Νιόκαστρον, τους παλαιοβαρίνους. Τότε, σαν ήρθε ο Μπραήμι, στέλνει έναν Τούρκο απόξω το κάστρο να μιλήσομεν. Του λέμε, τι ορίζεις? Ο Πασάς με έστειλε να αφήσετε το κάστρο να φύγετε, να μην χαθείτε. Δεν πρέπει ο Πασάς, του είπαμε, να μας λυπάτε τόσο. Ας σκοπιάσει να το πάρει με πόλεμο και όταν μας κυριέψει φαίνεται η ευσπλαχνία του και εσύ ρε στη δουλειά σου. Μπήκαμε πίσω εις το κάστρο. Μας αφάνισαν τα κανόνια του. Ο Μπραήμις πήρε το κάστρο με συνθήκες. Αυτήν η ημέρα, αδελφοί αναγνώστες, ήταν πολύ φαρμακερίδια την πατρίδα, όπου χάσαμε τόσα παλικάρια και σημαντικούς άντρες, στεριανούς και θαλασσινούς. Κατεβήκαμεν εις τους μήλους τ' αναπλιού. Εκεί όπου φτιανα τις θέσες εις τους μήλους ήρθε ο Ντερνής να με ειδεί. Μου λέγει, τι κάνεις αυτού, Μακρυγιάννη? Αυτές οι θέσες είναι αδύνατες. Τι πόλεμο θα κάμετε με τον Μπραήμι αυτού? Του λέγω, είναι αδύνατες οι θέσες κι εμείς, όμως είναι δυνατός ο Θεός, όπου μας προστατεύει. Ό,τι αρχή και τέλος, παλαιόθεν και ως τώρα, όλα τα θερία πολεμούν να μας φάνε και δεν μπορούνε. Τρώνε από μας και μένει και μαγιά. Η θέση όπου είμαστε σήμερα εδώ είναι τιούτη και θα ειδούμεν την τύχη μας η αδύνατη με τους δυνατούς. Τρεμπιέν, λέγει, και αναχώρησε ο ναύαρχος. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
σου μιλήσω, φοβόμαι από την τζελατίνα των Μπαβαρέζων. Με κόβουν. Πού τσάκισες αυτό το χέρι? Στο μισολόγγι, μου λέγει. Πού το τσάκισα εγώ αυτό? Στους μήλους Θαναπλιού. Δια τι τα τσακίσαμεν? Δια την λευτεριάν της πατρίδος. Πού είναι η λευτεριά και η δικαιοσύνη? Σήκω απάνω. Τον παίρνω και πάμεν και τον ορκίζω. Αλλά η εξουσία είχε ξερές υποψίες. Όρκος ήταν να μην είμαστε ούτε συνταματικοί ούτε κυβερνητικοί, ούτε σε ξένη δοξασία, Άγγλοι, Γάλλοι, Ρούσοι. Να τους σεβόμαστε αυτούς όλους δια την ευεργεσία τους και να μας αφήσουν ήσυχους. Εμάς και τον βασιλέα μας. Όμως, τα κακά ξέναν εις το κράτος. Πολλές κατάχρησες γένονταν. Τότε γύρεψαν οι δανειστές μας το χρεόλυτρο και πρέσβες μας βίασαν πολύ. Μιαν ημέρα τον Αύγουστον μήνα του 1842 ανταμώνω τον Καλέργη στο παζάρι. Μπήκαμεν εις ομιλία δια τα δεινά της πατρίδας. Τότε αγρικηθήκαμεν σε όλα. Μείναμε σύμφωνοι και τον όρκισα. Αφού ανταμωθήκαμε όλοι, ο Καλέργης, ο Σπυρομήλιος και εγώ, εκρίναμεν εύλογο να βαρέσουμε το βράδυ ξημερώνοντας, 3 του μηνός, Σεπτέμβρη. Μετανογάει ο Καλέργης όλο το τακτικό, οι αξιωματικοί και δε βαρούνε. Την αυγή με πλάκωσε ο Τζίνος με πολλούς χωροφύλακες και άλλους. Μόζωσαν το σπίτι. Τότε απολπίστηκα και ήμουν χαμένος κι όλο μου το σπίτι. Τότε έκλεισα την πόρτα και μπήκα μέσα. Μου λέγει η φαμελιά μου, τι είναι αυτό που έκαμες? Τότε βλέποντας αυτήν τη δυστυχία του σπιτιού μου και με τα λόγια αυτά και τις φωνές και τους δαρμούς του, μου ήρθα από αυτά όλα στο μυαλό μια πικρή λύπη και μου είπε ο λογισμός μου. Πήρα αθώους ανθρώπους εις τον λαιμό μου και τι στοχάστηκα. Πιάνω και φτιάνω μια σημαίαν και γράφω. Εθνική συνέλεψη. Σύνταγμα. Λέγω. Εις το όνομα του Θεού και της Βασιλείας Του σηκώνεται η σημαία της πατρίδος. Τελειώνοντας αυτό φτιάνω τη διαθήκη μου. Τη δίνω της γυναικός μου και της λέγω. Πάρ' το αυτό το χαρτί και βάλ' το σε μια πέτρα από κάτω να είναι σίγουρο να μην κάψουν το σπίτι και καγί. Κι αν πάθω εγώ, να το έχετε εσείς και να ακολουθήσετε καθώς γράφω. Τότε ησύχασε η ψυχή μου και το σώμα μου έλαβε άλλην ψύχωσιν. Τότε κινήθηκε το τακτικόν και το υπηκόν με τον Καλέργη και Σκαρβέλη, ακούγοντας τους δουφεκισμούς μας και πήγαν στο παλάτι. Πήγα κι εγώ. Τότε τους μίλησα. Εμείς θέλομεν να μας δώσει ο βασιλέας μας εκείνο όπου αποκτήσαμεν με το αίμα μας και τις θυσίες μας και να μας κυβερνάγει συνταγματικός. Δικαιοσύνη,
Σάββατο του Λαζάρου, ξημερώνοντας Κυριακή των Βαΐων στα 1826. Εκεί θέμε τους αδερφούς, εδώ θέμε το χάρο. Διονύσιος Σολωμός. Να περπατήσουν για να διαβούνε οι ψυχές στο φως να περπατήσουν. Λεύτερες σαν τον άνεμο, λεύτερες σαν γεράκια όπου πετούνε στα ψηλά και έχουν τον ήλιο αγνάντι. Στο φως για να περάσουν. Λεύτερες σαν τον άνεμο, λεύτερες σαν γεράκια όπου πετούνε στα ψηλά και έχουν τον ήλιο αγνάντι. Παντού στην πατρίδα Τούρκη και το κάστρο των Αθηνών, όπου ήταν η ελπίδα της Ελλάδος, κινδύνευεν και σαν χάνεταν αυτό και η πατρίς κακή τύχη είχε. Τότε Μανταμόνιο Γρόπιος, πρόξενος της Αύστριας, ήταν φίλος μου και μου λέγει: «Πού θα πας, Μακρυγιάννη? Τι στρατόπεδο θα κάνεις? Θα κινδυνέψεις και ο ίδιος και οι άνθρωποι σου. Η διοίκηση τα μέσα δεν τάχει».
Είναι ένας Άγγλος, τον λένε Γκόρδον. Βάνει τα μέσα του πολέμου όσα χρήματα χρειαστούν. Τον κάνεις καμπούλι να του παραχωρήσεις τη θέση σου, να τον κάνεις αρχηγόν αυτής της εκστρατείας, να βάλει αυτός τα χρήματα. Του λέγω του Γκροπίου, σιρεπές, το κάνω αυτό και του το δίνω εγγράφος. Έγινε ναύαρχος ο Κόχραν, αρχιστράτηγος ο Τζούρτζης. Ρίξαμενοι στο Πασιά λιμάνι. Τότε τα μπαγυράκια κινήθηκαν απάνω μας. Αφού είδε αυτά, πήρε κοντά ως 2.000 ανθρώπους και ήρθε και έπιασε τον Τζερατζίνι ο Καραϊσκάκης. Τότε συναχτήκαμεν όλες οι κεφαλές εις το τζαντήρι του Καραϊσκάκη και μιλήσαμε να γίνει το κίνημα για την Αθήνα. Πλάκωσαν και Τούρκοι πεζούρα και καβαλαρία. Άναψε ο πόλεμος πολύ. Τότε σε ολίγον μαθαίνω ότι βαρέθη ο Καραϊσκάκης. Πάγω εκεί, μαζευόμαστε, τυράμεν. Ήταν βαρεμένος εις τα σκέλη παραπάνω, εις τα φτενά. Μαζοχτήκαμεν όλοι εκεί. Μας είπε με χωρατά, «Εγώ πεθαίνω, όμως εσείς να είστε μονιασμένοι και να βαστάξετε την πατρίδα». Τον πήγανε στο καράβι. Τη νύχτα τελείωσε και τον πήγανε στην κούλουρη και τον τάφιασαν. Σκοτώνοντας ο Καραϊσκάκης, σκούριασαν τα ντουφέκια τους. Στόμωσαν τα σπαθιά τους. Τότε είδαμεν πόσα δράμια ζιάζει ο καθής. Τσακίσε στο χέρι σου για τη γυμνή σου αλήθεια. Γυμνή χωρίς τα φράγκικα και ξενικά ψηνήθια. Γυμνή χωρίς τα φράγκικα και ξενικά ψηνήθια. Ταμπούρι με τον ταμπούρα έστησες για το δίκιο. Μες σε γυναίκια κλάματα και μυρολόι αντρίκιο. Μες σε γυναίκια κλάματα και μυρολόι αντρίκιο. Βάσταξε στην άμυνα, τι κι αν σε φοβερίζουν. Τις μέρες και την ήρα μας ακόμα τις ορίζουν. Τις μέρες και την ήρα μας ακόμα τις ορίζουν. Ταμπούρι με τον ταμπούρα έστησες για το δίκιο. Μες σε γυναίκια κλάματα και μυρολόι αντρίκιο. Μες σε γυναίκια κλάματα και μυρολόι αντρίκιο. Τσακίσε στο χέρι σου, μα η ψυχή αντέχει.
κάθε σου βήμα στη ζωή την περηφάνια έχει. Κάθε σου βήμα στη ζωή την περηφάνια έχει. Για το δίκιο μες σε γυναίκα κλάματα και μυρολόι αντρίκιο, μες σε γυναίκα κλάματα και μυρολόι αντρίκιο. Θεέ, που είναι οι βασιλικές δικαιοσύνες. Με τέτοιες δικαιοσύνες ήθελαν να κόψουν τους πρωταγωνιστάς ως κακούργους. Τον Κολοκοτρώνη, τον Κολιόπουλον, τον Κριτζώτη, τον Τζαβέλα, τον Γρίβα, τον Μαμούρη, τον Ρούκι, τον Ντουμπιώτη, τον Αποστολάρα, τον Μίλιον και άλλους πολλούς θείου τους. Γιωμάτες οι φυλακές από αγωνιστές και στα σοκάκια σου διακονεύουν αυτήν οι αγωνιστέ όπου χύσανε το αίμα τους δια να ξαναϋποθεί πατρίδα Ελλάς. Τότε πάγει ο Κολέτης και λέγει της αντιβασιλείας: αυτός όπου κάμεν αυτό μαζώνει όλους τους αδικημένους και θα κάμει επανάστασιν. Κι αν μου ήρθε παρόμοια ιδέα να έχω την κατάρα της πατρίδος και δίνει γνώμη να με πιάσουν, να με στείλουν εις το παλαμίδι, να με φυλακώσουνε. Έρχεται ο διοικητής, ο αξιώτης, ο φρούραρχος, ο γενεράλ Πίζας, με ανακραίνουν πως το έκαμα αυτό και ποιος με διάταξε. Τους λέγω κι εγώ. Το κεφάλι μου με διάταξε. Όταν ήταν τα μεσάνυχτα, όπου ήταν πολλά ήσυχα και το έκαμα. Θεέ, και δε μας ακούς. Και δε μας βλέπεις. Και να σκούζω νύχτα και μέρα απ' τις πληγές μου και να βλέπω τη δυστυχισμένη μου φαμίλια και τα παιδιά μου πνιγμένα στα κλάματα και ξυπόλυτα και 6 μήνες φυλακωμένος σε 2 αδρασκελιές κάμαροι και γιατρό να μην βλέπουμε, ούτε να αφήνουν κανένα να πλησιάσει να μας ειδεί. Και στις 13 του τουνού του μήνα ήρθε ο μοίραρχος με τη στολή του, όπου μας φύλαγε, και μου λέγει να παγώ στη φυλακή του Μεντρεσέ, όπου φυλακώνουν τους κακούργους. Του Μεντρεσέ, όπου φυλακώνουν τους κακούργους. Σκορπάει σκυλόδοντα το φως, η ασφάλτος λιώνει, τα σπίτια με χαμηλωμένα βλέφαρα πονούν και οι μηχανές πριονίζουν σάρκες χωρίς πληγές μου.
γενικές πληθυντικές έκανε την κατοίκον έρευνα χωρίς να αφήσει τίποτα κατώ για τα βάνια κασέλες εικόνες του Θεού. Κι αν με δικάσετε να πιω το φαρμάκι, κι αν με δικάσετε να πιω το φαρμάκι, το δίκιο σας θα είναι το δίκιο μου. Πού να πηγαίνω, πού να πηγαίνω, γυρίζοντας σε ξένους τόπους ένα στρογγυλό λιθάρι. Το θάνατο τον προτιμώ. Ποιος πάει για το καλύτερο? Ο Θεός το ξέρει. Τον θάνατο τον προ...
χρειάζεται να πιω φαρμάκι. Κι αν με δικάσετε να πιω φαρμάκι, το δίκιο σας θα είναι. Είχα δύο αγάλματα περίφημα, μια γυναίκα και ένα βασιλόπουλο, ατόφια. Φαίνονταν οι φλέβες, τόσην εντέλειαν είχαν. Όταν χάλασαν τον πόρο, τα είχαν πάρει κάτι στρατιώτες στάργος και θα τα πουλούσαν κάτι Ευρωπαίων. 1000 τάλαρα γύρευαν. Πήρα τους στρατιώτες, τους μίλησα. Αυτά και 10.000 τάλαρα να σας δώσουνε, να μην καταδεχτείτε να βγουν από την πατρίδα μας. Γι' αυτά πολεμήσαμε. Όλοι οι προκομμένοι άντρες των παλαιών Ελλήνων, οι γονέγοι όλης της ανθρωπότης, ο Λυκούργος, ο Πλάτων, ο Σοκράτης, ο Αριστίδης, ο Θεμιστοκλής, ο Λεωνίδας, ο Θρασίβουλος, ο Δημοσθένης και οι επίλοιποι πατέρες γενικώς, κοπιάζαν και βασανίζονταν. Όλοι αυτοί είναι οι μεγάλοι άντρες του κόσμου, κατοικούνε τόσους αιώνες στον Άδη, σε έναν τόπον σκοτεινών και κλαίνε, και βασανίζονται δια τα πολλά δεινά όπου τραβάγει η δυστυχισμένη πατρίδα τους. Και να τους υπούμεν τις χαροπιές είδησες, ότι αναστήθηκαν οι απόγονοί τους, όπου ήταν χαμένοι και σβησμένοι από τον κατάλογον της ανθρωπότης. Κι όσα σημειώνω τα σημειώνω, γιατί δεν υποφέρνω να βλέπω το άδικον να πνίγει το δίκιον. Δια εκείνο έμαθα γράμματα εις τα γεράματα και κάνω αυτό το γράψιμον το απελέκητο, ότι δεν είχα τον τρόπον, όντας παιδί, να σπουδάξω. Και για να μην τρέχω εις τους καφενέδες και σε άλλα τιούτα και δεν τα συνηθώ, περικαλούσα τον έναν φίλον και τον άλλον και με έμαθαν κάτι περισσότερον εδώ εις Άργος, όπου κάθομαι άνεργος. Και να μην λέγει ούτε ο δυνατός εγώ, ούτε ο αδύνατος. Ξέρετε πότε να λέγει ο καθής εγώ? Όταν αγωνιστεί μόνος του και φτιάσει ή χαλάσει, να λέγει εγώ. Όταν όμως αγωνίζονται πολλοί και φτιάνουν, τότε να λένε εμείς. Είμαστε εις το εμείς και όχι εις το εγώ. Κρατάει ανάλαφρο με στην ανεμοστάλη το από του κόσμου τη βουή, πρεσβύτη το κεφάλι. Αυτό κρατάει ανάλαφρο με στην ανεμοστάλη. Αυτό
κρατάει ανάλαφρο μες στην ανεμοζάλη. Το από του κόσμου τη βουή, πρεσβυτικό κεφάλι. Αυτό κρατάει ανάλαφρο μες στην ανεμοζάλη. Αυτό το λόγο θα σας πω, δεν έχω άλλο κανένα. Μεθύστε με το αθάνατο κρασί.